Τα παιδιά του Λυκείου Ζωσιμέας Ιωαννίνων, στα πλαίσια του μαθήματος Project, παρουσίασαν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας. Ανέλαβαν την πρωτοβουλία να φωτογραφίσουν διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία τους έκαναν κλικ. Εμείς είχαμε φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τόσο με την υπεύθυνη καθηγήτρια, όσο και με τα ίδια τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την υπεύθυνη καθηγήτρια του project αυτού, την κυρία Βασιλική Αγγέλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ και πάλι στη Ζωσιμέα για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο project που έχετε. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς ακριβώς σκεφτήκατε και πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Οι μαθητές μου αποφάσισαν το θέμα, είχε ενδιαφέρον για αυτούς και το εξετάσαμε από την άποψη της ιστορίας της φωτογραφίας και στη συνέχεια περπατήσαμε την πόλη και μου είπαν, κυρία, θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφίες σε ό,τι μας κάνει κλικ. Είτε αυτό είναι κάτι έμψυχο, είτε είναι κάτι άψυχο. Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Yeah. Θα δούμε και πλάνα στη συνέχεια και θα μιλήσουμε και με τα ίδια τα παιδιά. Πόσο εύκολο ήταν να το οργανώσετε όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι θέμα χρόνου υπάρχει, για Λύκειο μιλάμε. Ο χρόνος ήταν στα πλαίσια του διόρου που δίνεται σε αυτό το μάθημα project και εμείς μέσα σε αυτό το δίωρο το εβδομαδιαίο μπορούσαμε να βγάλουμε τις φωτογραφίες που θέλαμε. Η διαχείριση το ρόλο αυτού του κομματιού, της φωτογραφίας και γενικώς του μαθήματος του project. Θεωρείτε ότι είναι ένας καλός τρόπος η φωτογραφία για να γίνει το project? Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό, τους άρεσε πολύ, πλησίασαν το θέμα με το οποίο εμείς ασχοληθήκαμε βγάζοντας η ίδια φωτογραφία. Και το project είναι ένα μάθημα που ανοίγει το σχολείο. Δηλαδή, οι μαθητές θα βγουν έξω από την αίθουσα και εμείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία. Σαφέστατα. Και νομίζω βοηθάει πάρα πολύ και σε όλη την διαδικασία της μάθησης, διότι, διαψεύστε με, βλέπω διάφορα τοπία και από την πόλη μας και το ρολόι κτλ. Φαντάζομαι συνδυάστηκαν όλα αυτά με τις γνώσεις, με κάποια ιστορικά στοιχεία, έτσι. Ναι, το θέμα ήταν διαθεματικό, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Τέλεια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια να πάμε να μιλήσουμε και με τα ίδια τα παιδιά που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις φωτογραφίες που είδαμε. Είναι οι πρωταγωνιστές. Για να μιλήσουμε όμως και με τα παιδιά που ευθύνονται για αυτές τις πολύ όμορφες φωτογραφίες που είδαμε και θα βλέπουμε κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, είσαι ο... Κύρκος Πέτρος. Ο Πέτρος και έχεις τραβήξει αρκετές από τις φωτογραφίες αυτές. Θα ήθελες να μας πεις για 2-3 φωτογραφίες έτσι που έχεις τραβήξει, βλέπουμε κάποια εδώ πίσω. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια φωτογραφία μου στο πλάνο, αλλά είναι διάφορες φωτογραφίες στην έκθεση, για τις οποίες έχω επιμεληθεί. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτού του ενδοσχολικού προγράμματος μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε κάτι το ξεχωριστό, να αναζητήσουμε διάφορα ενδιαφέροντα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, διάφορα όμορφα τοπία της ασχολίας των ανθρώπων. Νομίζω ότι μέσω αυτών των φωτογραφιών αποτυπώνονται διάφορες στιγμές, αλλά και διάφορες ιδέες για την πόλη των Ιωαννίνων. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που σε έχει τραβήξει τώρα εσένα στη φωτογραφία και ήθελες να ασχοληθείς? Περισσότερο με ενδιαφέρει ο τομέας της παρουσίασης διάφορων ιδεών μέσω των φωτογραφιών. Όχι μόνο μέσω μιας φωτογραφίας δεν αποτυπώνεται μόνο μια στιγμή, αλλά αποτυπώνεται και μια ιδέα η οποία κρύβεται πίσω από αυτή. Για μίλησε μας λίγο τώρα για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες εδώ που έχεις, κάποιες που έχεις τραβήξει. Ποια είναι αυτή που σου άρεσε περισσότερο και γιατί επέλεξες να τραβήξεις τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα?
Μία φωτογραφία την οποία προτιμώ, παρότι όλες οι φωτογραφίες και των άλλων παιδιών είναι εξίσου αξιόλογες. Η αγαπημένη μου φωτογραφία από όσες έχω τραβήξει είναι μία που βρίσκεται στα αριστερά σας, πρόκειται για το ρολόι της πόλης, σε μία συννεφιασμένη μέρα. Νομίζω ότι αποτυπώνει ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο Πέτρος, όπως σας είπα, που είναι ο φωτογράφος της έκθεσης. Είναι εδώ και οι δύο κυρίες, οι Δεσποινίδες καλύτερα, τα ονόματά σας. Μαρμαγκά Δέσποινα και Μαβή Δημηρτό. Για πείτε μου λίγο κι εσείς για τη συμμετοχή σας εδώ. Τι φωτογραφίες έχετε τραβήξει και έχετε συμβάλει σε αυτήν εδώ την μικρή έκθεση? Βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες σε μια βόλτα στην πόλη, από καθημερινές απλές σκηνές και ανθρώπων και από τοπία που μας άρεσαν, τον καιρό, απλά διάφορες όψεις της πόλης οι οποίες μας άρεσαν. Εγώ κυρίως, ας πούμε, η αγαπημένη μου φωτογραφία είναι μια που έχω βγάλει με τα παιδάκια στην πλατεία, που φαίνονται τα Περιστέρια. Δεν είναι έντονα τα χρώματα, ούτε καλή ανάλυση γιατί δεν είχα τα μέσα, αλλά μου άρεσε πολύ η ζωντάνια που δείχνει αυτή η φωτογραφία. Mm-hmm. Ναι. Βασικός σκοπός μας ήταν να δείξουμε και την έμψυχη ζωή της πόλης και τα άψυχα, οπότε βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες, είτε με ανθρώπους είτε με τοπία. Εγώ έβγαλα περισσότερο τοπία. Η αγαπημένη μου είναι μια φωτογραφία με νούφαρα, που δείχνει την άνοιξη στα Γιάννενα, η οποία αργεί και λίγο. Και αυτά κυρίως. Θέλω να ρωτήσω τώρα πώς διαχειριστήκατε το χρόνο σας, γιατί μιλάμε για λύκειο και εντάξει, φαντάζομαι δεν έχετε και τον άπλετο ελεύθερο χρόνο. Οπότε πώς ακριβώς έγινε όλο αυτό, να συμμετάσχετε, να βρείτε τις φωτογραφίες, να τις βγάλετε? Κάποιες μέρες που κάναμε κάποια βόλτα στην πόλη, είχαμε το ελεύθερο, οπότε θέλουμε να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά και μια σχολική μέρα, την ώρα του project του μαθήματος, βγήκαμε όλοι μαζί μια βόλτα στην πόλη, πήγαμε σε συγκεκριμένα σημεία και βγάλαμε ό,τι μας άρεσε. Mm-hmm. Ναι. Ή ανάμεσα από φροντιστήρια, άμα βρούμε κάτι το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ, το αποθανατίζουμε και... Mm-hmm. Το μυστικό για μια καλή φωτογραφία ποια είναι, κατά τη γνώμη σας? Να μας αρέσει πολύ αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε, εγώ πιστεύω. Εντάξει, σίγουρα είναι και το να έχουμε κάποια καλή κάμερα, καλό φωτισμό, πολύ βασικό. Αλλά και να μην έχουμε την καλή κάμερα και να έχουμε το μεράκι και να φωτογραφίζουμε αυτό που μας αρέσει και που το θαυμάζουμε πραγματικά. Η έμπνευση κυρίως. Ο φωτισμός σίγουρα παίζει ρόλο. Το να έχουμε όντως θέληση για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να μην είναι, ας πούμε, μια σχολική εργασία, να είναι μια έκθεση φωτογραφίας όπως κάναμε εμείς. Και έτσι βγήκαν όλες τις φωτογραφίες, όλα τα παιδιά δουλέψαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Οπότε φαντάζομαι θα συστήνετε σε όσους μας ακούν να κάνουν κάτι παρόμοιο, είτε πρόκειται για σχολείο είτε για κάποιον μεμονωμένο άτομο, έτσι? Ναι, γιατί η φωτογραφία είναι ένας τρόπος να θυμάσαι πράγματα που βλέπεις κάποια στιγμή, να παθενετίζεις αυτό που βλέπεις και που σου αρέσει εκείνη τη στιγμή και να μπορείς να το βλέπεις μετά, να νοσταλγείς αυτό που έγινε ή αυτό που είδες που ήταν τόσο όμορφο. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά χαλαρώναμε κάνοντας αυτό το πράγμα. Δεν μας φανόταν βαρετό ούτε κουραστικό και το θέλαμε. Οπότε ήταν δικιά μας επιλογή το project φωτογραφία. Οπότε αυτό το αποφασίσαμε όλοι μαζί και μας άρεσε τόσο πολύ σαν θέμα, ήταν ευχάριστο. You up and burning.